Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση βέβαια με την περιφέρεια και με τους Δήμους, προχώρησε τις προηγούμενες μέρες σε ακόμα σκληρότερο lockdown, όπως το ονομάζουν, στο νομό της Αργολίδας. Προφανώς φοβούμενοι για την παραιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού σε μια περιοχή όπως είναι η Αργολίδα, με εκατοντάδες μεγάλες αλλά και μικρές επιχειρήσεις, με χιλιάδες εργαζόμενους στα συσκευαστήρια, στα σούπερ μάρκετ, εργάτες γης και ούτω καθεξής. Ωστόσο, όλο το προηγούμενο διάστημα αδιαφορούσαν κυριολεκτικά, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις τόσο της Τομεακής Επιτροπής Αργολίδας του ΚΚΕ, αλλά και των παρεμβάσεων από το σωματείο και φορέων του νομού με τα δίκαια αιτήματά τους, όπως είναι η αναγκαία στελέχωση και ενίσχυση των δομών υγείας, πρώτα και κύρια με επαρκές και μόνιμο προσωπικό και σε καμία περίπτωση οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού με συμβάσεις δηλαδή μήνα, εξάμηνο, χρόνο ή δίχρονο δεν καλύπτει τις ανάγκες, καθώς πλέον τα νοσοκομεία και συνολικά οι δημόσιες δομές υγείας έχουν γίνει δομές της μία νόσου. Και από την άλλη, συνεχίζεται ακόμα και τώρα να μεταφέρεται προσωπικό από τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία της περιοχής να στελεχώσουν τα νοσοκομεία, όπως γίνεται κατά κόρον στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλο αυτό το διάστημα το ελλιπές προσωπικό δίνει εδώ και μήνες άνεση μάχη ενάντια στην πανδημία. Επίσης, όλο το προηγούμενο διάστημα αδιαφορούσαν για τα δίκαια αιτήματα σωματείων και εργαζομένων όσον αφορά την ανεξέλεκτη κατάσταση που υπάρχει μέσα στους εκατοντάδες χώρους δουλειάς που υπάρχουν στην περιοχή, κύρια σε μεγάλα συσκευαστήρια, καλλιεργώντας μαζί με τους εργοδότες τον εφησυχασμό ότι δεν υπάρχουν κρούσματα και ότι όλα βαίνουν καλώς. Σε αυτούς τους χώρους λοιπόν, ο κάθε εργοδότης κάνει ό,τι θέλει ή μάλλον ό,τι το συμφέρει κατά κανόνα, αδιαφορώντας για την τήρηση τόσο των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης του προσωπικού, όσον αφορά και την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους. Επίσης, κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμοι δεν έδειξαν την ίδια προσοχή για την όσο δυνατόν πιο σχεδιασμένη, γρήγορη και μαζική προώθηση του εμβολιασμού, αφού και σε όλη την Αργολίδα δεν έχουν γίνει παρά μερικά δεκάδες εμβόλια. Ακόμα χειρότερα μέσα σε αυτή την κατάσταση άνοιξαν και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας για τη μείωση των μαθητών ανά τάξη, για την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας, για τη διενέργεια μαζικών τεστ τόσο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές όσο και σε γονείς. Και βεβαίως είναι χαρακτηριστικό εδώ στην περιοχή μας, Δευτέρα άνοιξαν τα σχολεία, Τρίτη παιδιά σε δημοτικό σχολείο του Δήμου Ναυπλίου αναγκάστηκαν να κάνουν μάθημα στον προαύλιο χώρο, καθώς το τμήμα που έκαναν μάθημα είναι μόλις 15 τετραγωνικά για 15 παιδιά μαζί με τη δασκάλα. Αλλά βεβαίως και τις προηγούμενες μέρες, όπως είναι γνωστό, ανακοινώθηκε και κρούσμα σε μαθητή σε άλλο δημοτικό σχολείο του Δήμου Ναυπλίου. Τέλος, χιλιάδες εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι στον νομό της Αργολίδας που δεν εργάζονται λόγω των μέτρων, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης χωρίς να έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη στήριξη του εισοδήματός τους. Αν λοιπόν η κυβέρνηση, η περιφέρεια και οι δήμοι τους ανησυχούσαν οι επιδημιολογικοί δείκτες των κρουσμάτων, θα έπρεπε ήδη να έχουν πάρει μέτρα που εδώ και καιρό το ΚΚΕ και δεκάδες φορείς του εργατικού και λαϊκού κινήματος έχουν προτείνει. Όμως, από όλα τα παραπάνω, αποδεικνύεται ότι στον προσανατολισμό της κυβέρνησης δεν είναι η με κάθε μέσο τρόπο προστασία της υγείας του λαού, αλλά η με κάθε μέσο διασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας μας στα πλαίσια της πανδημίας. Όσο εύκολα υλοποιεί κάθε μέτρο ατομικής ευθύνης και ρίχνει το βάρο συνολικότερα στους εργαζομένους και στο λαό και δεν κοστίζει είτε στην ίδια την κυβέρνηση ούτε στους επιχειρηματικούς ομίλους, τόσο απεχθάνονται κάθε αναγκαίο μέτρο κρατικής και συλλογικής ευθύνης, το οποίο βεβαίως για αυτούς είναι εμπόδιο όσον αφορά την ακόμα παραπάνω κερδοφορία τους, αλλά και στην κρατική στήριξη αυτών των μεγάλων κολοσσών που είναι και στην περιοχή μας. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος
που το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει αθωράκιστο εν ώψη μάλιστα ενός τρίτου κύματος της πανδημίας. Αυτός είναι ο λόγος που το πρόγραμμα εμβολιασμού προχωρά με αργούς ρυθμούς, με ανεπαρκή εμβολιαστικά κέντρα και περιορισμένο αριθμό εμβολίων, γιατί αυτό επιβάλλουν οι συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτός είναι ο λόγος για τα ελλειπή μέτρα προστασίας που δεν έχουν ληφθεί σε κρίσιμους χώρους, όπως είναι τα σχολεία και οι μεγάλοι χώροι δουλειάς. Όλο λοιπόν αυτό το κλίμα ομοψυχίας ή το κλίμα ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από ένα σκληρότερο lockdown που προσπαθούν να καλλιεργήσουν κυβέρνηση, τοπικοί φορείς, περιφέρεια και δήμοι, έχουν σαφή στόχευση να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου, στις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων και στο λαό της αργολίδας, που αναδεικνύουν ότι η υγεία είναι ανάγκη και όχι κόστος. Ας αφήσουν λοιπόν τα διατάγματα και ας ασχοληθούν έστω και τώρα με όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης και στήριξης των λαϊκών οικογενειών του νομού. Το ΚΚΕ, με μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντι στην υγεία του λαού, πρωτοστατεί και θα συνεχίσει να πρωτοστατεί κάτω από αυτές τις συνθήκες στον αγώνα για την εδώ και τώρα ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε χωρίς καθυστέρηση κυβέρνηση και τοπικούς φορείς να στελεχώσουν πλήρως με μόνιμο και επαρκές προσωπικό αλλά και με τον απαραίτητο εξοπλισμό όλες τις δομές υγείας του νομού και να λειτουργήσει κάθε δομή υγείας με την απαραίτητη εξοπλιστική κατάσταση όσον αφορά τη διενέργεια τεστ και εμβολιασμού σε όλο τον πληθυσμό. Να πάρθουν τώρα με κρατική ευθύνη όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς με μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ χωρίς καμία επιβάρυνσή τους, με κλείσιμο των χώρων και όχι τμήματων σε περίπτωση κρούσματος. Να στελεχωθούν πλήρως όλα τα αρμόδια τμήματα της τεχνικής επιθεώρησης ώστε να πυκνώσουν οι αυστηροί έλεγχοι στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Η λειτουργία των σχολικών μονάδων να γίνεται με 15μελή τμήματα, με δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, με τακτικές απολυμάνσεις. Και τέλος, ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων και όλων των αυτοαπασχολουμένων, των φτωχών αγροτών που τίθονται εκτός εργασίας.